Το κλείσιμο των δρόμων δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα των αγροτών, τονίζει ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την αναταραχή που υπάρχει ήδη στις τάξεις. Αντίθετα, αυτό που προκρίνεται από την κυβέρνηση είναι ο διάλογος, ο οποίος θα πρέπει να γίνει με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, σημείο κλειδί, όπως σημειώνει ο κ. Ζέιμπεκ, είναι η αλλαγή νοοτροπίας αναφορικά με την αγροτική παραγωγή και πολιτική. Βέβαια, το να κλείνεις δρόμους και να κόβει στην ουσία, να παραλύει όλη η οικονομική ζωντάνια της χώρας, είναι άλλο ζητήμα. Το είδαμε αυτό βέβαια και στο παράδειγμα της Κρήτης, το πώς αντέδρασαν οι αγρότες εκεί πέρα που θίγονταν τα δικά τους συμφέροντα. Γι' αυτό νομίζω ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να είναι πολύ, πολύ προσεκτικές. Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου. Το είχε δείξει και ο Υπουργός βέβαια. Έχουμε και την άσχημη εμπειρία από τα γεγονότα που έγιναν στην Κομωτινή. Ήμουν παρόν κι εγώ εκεί. Ήρθε ο Υπουργός για διάλογο και είχαμε μια αντιμετώπιση τραγική. Ήταν σαν να βρισκόμασταν σε μια εμπόλεμη ζώνη. Εγώ πιστεύω το σημαντικότερο είναι ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος με τους αγρότες και πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει πολλά προβλήματα των αγροτών. Βεβαίως δεν είναι όλα λιμένα, δεν είναι όλα μέρη γάλα, όμως αν σκεφτούμε ότι από το 2008 μέχρι το 2016 έχουν καταβληθεί μεγάλα ποσά στους αγρότες, νομίζω αυτή η κυβέρνηση έχει τη διάθεση και την πολιτική βούληση να λύσει το πρόβλημα του αγροτικού τομέα. Για μας βέβαια ο πρωτογενής τομέας είναι πολύ σημαντικός. Όμως πρέπει να το κάνουμε σωστά, να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα ώστε να έχουμε αγορές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως το ευχάριστο ήταν ότι στα αγροτικά προϊόντα είχαμε 16,8% μια μεγάλη ανάπτυξη, ας πούμε, που βρήκαμε και αγορές στην Ευρώπη. Αυτό φαίνεται ότι κάτι γίνεται στον αγροτικό τομέα. Εμείς θέλουμε το πρωτογενή τομέα, θέλουμε την παραγωγή, θέλουμε τον αγρότη, όμως βεβαίως πρέπει να υπάρχει και ο διάλογος. Οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη Θεσσαλία. Ξέρετε, εκεί υπάρχει και η πολιτική πλευρά της υπόθεσης. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα των αγροτών, όμως κάποιοι θέλουν να κάνουν και πολιτικό αγώνα. Όμως νομίζω εδώ πέρα δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε και τους αγρότες, γιατί η αγροτική παραγωγή είναι πολύ σημαντική για μας. Εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρξει ο διάλογος και σήμερα που άκουγα σε μια πρωινή εκπομπή τον Υπουργό, τα ίδια έλεγε και αυτός, ότι είναι ανοιχτός στο διάλογο, όμως βέβαια να πούμε και οι αγρότες δεν είναι ενωμένοι με τον όρο ότι δεν έχουν ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο να αντιπροσωπεύει και να υπάρχει μια ενιαία γραμμή, μια θεματολογία που να καλύπτει όλους. Το είδαμε και στις κινητοποιήσεις που έγιναν και πέρυσι. Το κάθε μπλοκ είχε και εξαιρετικά αιτήματα, το οποίο βεβαίως και η εικόνα που δίνανε δεν ήταν και τόσο καλή. Όμως βεβαίως έχουν προβλήματα, πρέπει να ξέρουν και τις δυσκολίες που περνάει αυτή η κυβέρνηση και στο μέτρο που είναι υποφερθό να λυθούν κάποια προβλήματά τους, όμως εγώ νομίζω ότι πολλά προβλήματα των αγροτών έχουν λυθεί. Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει αυτή τη βούληση προς αυτούς και αυτές τις μέρες έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρήματα από τις ενισχύσεις και από τα βοσκοτόπια. Νομίζω στο οικονομικό μέρος η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα όρια τους προς τους αγρότες. Σας λέω από το 2008 μέχρι σήμερα έχει δώσει. Όχι, δεν έχει δώσει τα λεφτά μόνο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όμως μέχρι το 8. Δηλαδή είναι 8 χρόνια έχουν περάσει και υπάρχει μια προσπάθεια. Όμως νομίζω ότι οι παλιές νοοτροπίες πρέπει να αλλάξουν και να δούμε όλοι μαζί πώς αυτή η χώρα μπορεί να πάει μπροστά και τον αγρότη τον θέλουμε να παράγει, να είναι στο χωράφι του. Μπορούμε να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα και να είμαστε ανταγωνιστές και στην Ευρώπη και στο υπόλοιπο κόσμο. Ο Θεός μας έχει ευλογήσει, όμως νομίζω πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία όλων μας. Να σημειώσουμε πάντως πως οι αγρότες της περιφέρειας είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι για τη μορφή που θα πάρουν οι κινητοποιήσεις τους, θεωρώντας πως αυτές δεν θα πρέπει να στραφούν κατά του κοινωνικού συνόλου και αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους, χωρίς βέβαια να αποκλείεται τελικά και το κατέβασμα του τρακτέρ στους οδικούς άξονες.